σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις NoviBet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Λοιπόν, καλησπέρα από το Sonic, όπου δύο πολύ καλές ομάδες σήμερα, οι Tigers και η Team DK, κοντράρονται για το κύπελο. Δύο ομάδες οι οποίες απαρατάσσονται με τα μπλε και τα γαλάζια, η Team DK, οι οποίοι έχουν νέα φανέλα από την άλλη, οι Tigers με τα κλασικά μπλε άσπρα. Ξεκίνησε το παιχνίδι με 8 παίκτες οι Tigers, οι οποίοι εδώ λάθος. Ηλιάδης, Λαζαρίδης, Ζαχαρίας, Βαρδόπουλος, Χαλίδης, Παμακιώτης, Μητανίδης, Λαφαζάνης και Δημακόπουλος. Ενώ από τους Team DK, Δημητριάδης, Τριμοπόντων από τον Δημήτρη Χανίδη, άστοχο. Κυριακίδης, Στεφανίδης, Τεψιανός, Εφαίογλου, Στανίτσας, Χρυσανίδης και Δημητριάδης, αυτό το καλάθι. Και γίνεται 3-0. Οι ομάδες οι οποίες παρατάσσονται όσο καλύτερα μπορούν με ό,τι αποσύρες υπάρχουν. Στην επίθεση τώρα οι Tigers θα κάνουν λάθος. Ξανά θέλει να τρέξει. Πάρει το σούτ και θα σταγίσει γρήγορα από βάθμα για την ομάδα της Γαλάζιας Στολής. Μας μίλησα νωρίτερα ο Δημήτρης Κυρσανίδης και ο Σαράντης Ζαχαρίας για την σημερινή αναμέτρηση. Καλή άμυνα και κλέψιμο από τον Κυρσανίδη, ο οποίος θα κάνει ένα lay-up, αλλά θα είναι άστοχο. Λαζαρίδης θα προστατέψει την μπάλα, θέλει να κατεβάσει φυσική άμυνα. Μάνι του Μάνι, δύο ομάδες, 8,5 λεπτά, 5-0 το σκορ. Ζαχαρίας με την μπάλα, θέλει να ψάξει κάποιον. Θα φύγουν όμως στον βιασμό ξανά ο Κυρσανίδης. Θα φύγουν στον βιασμό αυτή τη φορά. Δεν θα αστοχήσει. Αυτά 0 το σκορ, έχουν κλείσει 2 λεπτά. Οι Tigers που φτάνουν το πρώτο του σουτ. Είναι ο χρόνος, υπάρχει φάουλ. Ακόμα θα 48 για την πρώτη περίοδο. Σε ένα ίσκομα τώρα στο Sony. Θα πρέπει να βιαστούν οι Tigers, οι οποίοι θα πάρουν το σούτ το Λαζαρίδη, αλλά είναι κακό. Δεν πήγαν καλά, ο Στεφιανός θέλει να πείσουν βιασμό. Ο Κυρσανίδης θέλει να βρει κάποια πάσα, συνέχεια πάρει καλή άμυνα από τους Tigers, οι οποίοι όμως δεν θα μπορέσουν να διατηρήσουν την μπάλα. Του τριών πόντων, άστοχο από τον Κυριακίδη. Προσπαθούν να τρέξουν οι Κυρμικοί αρκετά, οι Tigers πάνε σε πιο μεγάλες επιθέσεις. Κλείνονται σε man-to-man πάντοτε, εδώ ωραία κίνηση στο Φαρμακιώτη, ο οποίος θα αφαιρθεί με ένα floater. Το μισό καλάθι βέβαια ανοίξει στο Λαζαρίδη, ο οποίος είδε το παίκτου να κόβει ωραία. Τσιανός, τριών πόντων, αστοχό. Υπάρχει φάουλ, 7-2 το σκορ, 6-53. Δύο ρεφ, οι οποίοι έχουν και την ειδική επιστασία του αγώνα για την ομαλή ροή. Ένα ακόμα παιχνίδι. Εκεί πολλά αυτή τη φορά. Και ενώ θα πάρει το rebound, θα πατήσει καλά και θα σκοράρει. Έχουν ξεκινήσει πιο δυνατά οι Team DK, 11-2 το σκορ. Τάγκες οι οποίοι παλεύουν με ένα συγκεκριμένο χρόνο παιχτών. Έχουν αποσύρες. Έχουν στο πάγκο, θα χρειαστεί και το rotation. Το καλή άμυνα από τον Σανίδη, ο οποίος θα πει στον βιασμό. Και θα αφήσει την μπάλα ωραία. 13-2.
6-15, όπως είναι 11 η Team DK, η οποία πήγε πολύ δυνατά, πιο αποτελεσματική. Να μειώσει την τάγκες παραπάνω, το νούμερο 6 τώρα ο Βοβαρδόπουλος. Λιώνει ο χρόνος, το νούμερο 4 ο Ζαχαρίας θα πάρει το σούτ και θα ευστοχίσει. 12-15. Στη γωνία του 45 μοιρών. Η ευτυχία του και αν ο Σούστα τρόπο δεν απαντήσει. Να σου πω 5-45. Με τη λήξη πρώτης περίοδου Team DK Tigers 13-5. Πρέπει να μειώσουν ακόμα περισσότερο οι Tigers. Λέει να σου πω ο Λαζαρίδης. Με ενδιασμό Team DK, οι οποίοι και υπάρχει time out και για ανάσες σε λίγο και πάλι μαζί για την ίδια του αγώνα. Λοιπόν, τέλος το time out. Οι τάγκες οι οποίοι πήραν ανάσες. Οι Team DK έχουν και την μπάλα. Είχαν την μπάλα νωρίτερα, αλλά απόλυσαν μια ευκαιρία να πάνε πιο. Μικρή αναμονή για την φανέρωση του αγώνα. Έτσι γραμματεία λίγο χρόνο για να κάνει μια διόρθωση. Πέντε λεπτά και 26 για Δευτέρα. Μπάλα για τους Tigers. Ξεκινάμε. Τα 3-5. Σκορ, Ζαχαρίας θέλει να απειλήσει, να παίξει με πλάτη, ο Βαρδόπουλος, το νούμερο 6, ο Παρμακιώτης. Πάνε ένα δύσκολο σουτ, την πίεση του χρόνου. Σε βιασμό η Team DK. Κύριο πόντα από τον Κυρσανίδη, άστοχος. Κατρία πέντε. Έχει πολύ τρόμο ακόμα το ματς. Λαζαρίδης θέλει να βρει κάποια καλύτερη επιλογή. Θα σταματήσει να πάρει. Έχουν συνδυασμό με Φερσιανό οι Team DK. Παίζουν πολύ γρήγορα. Αυτό είναι το παιχνίδι τους. Αυτό μας είπε και νωρίτερα ο Δημήτρης Ξανίδης. 15-5. Αλλαγή για τους Tigers. Θα μπει το νούμερο 12, ο Λιάδης. Αυτό στην μπάλα σε πρώτη φάση ο Ζαχαρίας, αλλά είναι κακό το σουτ του. Δικαίοι θέλουν να παίξουν, καλό πάση game. Στάνει στα νίτσα στο νούμερο 0, τρίποντο. Περέβαλανε αυτό οι Team DK. Και έκανα λάθος, κλέψανε οι Tigers. Παραμένουν σε Μάντο Μάρκ, ξανά στο βιβλιασμό η Team DK. Το Ζεσιανό κάνει ωραία πάσα και θα σκοράρουν. 3-41 για την πρώτη περίοδο. Το συν 12 δίνει μεγάλο προβάδισμα στους Γαλάζιους. Εδώ ο Λαζαρίδης γύρισε ωραία. Αποφεύγοντας το λάθος, συνέχεια σκόραρε. Ο Τσιανός θέλει να απαντήσει. Θα το βοηθήσει η μπάλα, ψηλά καλύτερα. Επιωρεάζει ο Τσιανό, ο οποίος θα απαντήσει γερά και θα σκοράρει. Το σκορ γίνεται 19-8, σταθερά η διαφορά στους εκατόντους. Τα Άγιος πάνε λίγο σε λίγο πιο μεγάλες επιθέσεις, έχουν και μικρότερο rotation. Λαζαρίδης του φύγει ωραία, παίρνει τα βήματα. Λένε ο χρόνος στο τελευταίο δεύτερο. Φεύγουν πολύ γρήγορα οι Team DK. Δημιουργούν συνδίκες πρωτεύοντα και δευτερεύοντα διεθνούς συνδυασμού. Μεταλλευόμενοι την ταχύτητά τους. Αλλαγές για τους Tigers, οι οποίοι πρέπει να διατηρήσουν και τις δυνάμεις τους.
2-33 για την πρώτη περίοδο. Πήγε και το νούμερο 12, νωρίτερα το είπαμε. Μιλιάδης. Είναι ο χρόνος για τους Tigers, οι οποίοι θα πρέπει να βιαστούν τα Δευτέρα. Σου δύο πόντα από τον Λαζαρίδο, ο οποίος δεν σου τα ρε άσχημα, αλλά το ρυπάζουν οι ξανάγκες τους Tigers, οι οποίοι έχουν νέα 14 Δευτέρα. Έχουν χρόνο. Δώσει μια καλή επίθεση, Ζαχαρία θα πατήσει καλά. Αλλά που κάνει το χαρά πήγε την μπάλα. Ξανός βλέπει πάρα πολύ ωραία το Στανίτσα, ο οποίος θα τοχίσει από υπερβάλλον τα τρίβα. Να σε καλά την μπάλα. Τα γίνει σε μεγάλες επιθέσεις. Ζαρίδη στο Ζαχαρία, ενώ είναι μαζί αλλαγή, η ομάδα DK. Εδώ καλή άμυνα, κλέψουμε όλοι το Team DK. Ένας μου συνδυασμό με τον Φυσιανό, ο οποίος πατάει καλά και σκοράρει. Ετοιμάζεται ο Βανίδης και εδώ. Ένας ακόμα παίκτης, θα δούμε ποιος θα είναι. Επίθεση οι Tigers, οι οποίοι θέλουν να μειώσουν με 4 δεύτερα. Νούμερο 91 θα κάνει ένα φλότερ, ένα καλό, ήταν ο Χαλέλης. Συνέχεια θα κλέψει ο Λαζαρίδης, baseball πάσα, τον Team DK. Ένα λεπτό ακριβώς για την πρώτη περίοδο. Ζαδίς προσπίτει το ωραία, κάνει και το βηματάκι παραπάνω, αλλά είναι άσχος. Σανίστας διατηρεί την μπάλα και υπάρχει ο διαδικό φάουλ. Αλλαγές για τις δύο ομάδες. Πρώτη αλλαγή μπορεί. Αντιαθλητικό φάουλ. Ο στόχος θα νίτσα στην αλλαγή, θα μπει ο Ιβανίδης. Ξεφύγει η Team DK με 22-4 και εδώ τώρα με σύγκρον πόντων με μόλις 43 ο πρόδρομος Δημητριάδης. Ο σκοράρι υπάρχει ο Τάσος Δημητριάδης, ο οποίος πει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πιο γεμάτη η ομάδα της Team DK. Τα γερσοί οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν διαφορά σε λογικά επίπεδα, αλλά πλέον είναι ήδη στους 17, τελειώνει ο χρόνος. Μείνει η μπάλα στα χέρια του. Καλή άμυνα από τον παίκτη των Team DK. Και ξαναφέρουν τον ενδιασμό, ήταν ο Κυριακίδης, ο οποίος αλλίωσε το σουτ. Θα πάρει το σουτ πόντων ο Δημητριάς, αλλά ήταν άνθρωπος. Λαζαρίδης με την μπάλα. Ένα δεύτερο θα πήγαινε για μπάζερ μπίτερ, λήξη πρώτης περιόδου. 25-8, ξεκάθαρο προβάδισμα για το Team DK σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, να λήξει πρώτο δεκαλέπτου και το time out του σχετικού της ανάπαυλας. Για να πάρουν ανάσεις δύο ομάδες. 25-8, οι Team DK έχουν μπει φουριόζι με πιο γεμάτο ρόστερ. Έχουμε ακόμα 3 δεκάλεπτα. Μπήκε και ο Πέτσας Καραπέτσας με το νούμερο 24. Μπήκε μπει νωρίτερα και ο Στεφανίδης με το νούμερο 29. Και Σανίδης κάνει τα δικά του, ένα ωραίο φλότερ, άσχος. Θα πάρουν οι Tigers, οι οποίοι θέλουν να μειώσουν, 25-8. Πάνε σε μεγάλες επιθέσεις γενικά για να αντέξουν κιόλας. Θα έχουν μικρότερο rotation, αντίθετα οι Team DK έχουν γεμάτο roster. Βαρδόπουλος προσποιείται. Είναι σε 91 το Χαλίλη, θα συνεχίσει. Κιανός των τριών πόντων. Θα έχει στο μεθύρι αυτά τα τρίποντα. Όχι να το σκεφτεί. Τελεί, εδώ θα ευστοχίσει. Στην
επίθεση οι Tigers, οι οποίοι θέλουν να περάσουν την μπάλα στο Παμαγκιώτη. Να παίξει πλάτη τον Κιρσανίδη, τα καταφέρνει. Βάλε σωστά το σώμα του και... Κιανός θα διατηρήσει την μπάλα. Δώσει τον Πέτρα, όπως είναι το παρατσούκλι του με το νούμερο 24. Κάρτο Team DK, 8-49. Με τη λήξη της δεύτερης περιόδου σε ένα μάτι το οποίο έχει πάρει από την αρχή μια ομάδα το βάθμα και μάλιστα δύσκολα να το αφήσει. 28-10, 2 πόντων τον Βαρδόπουλο είναι άστοχος. Οι Team DK οι οποίοι τρέχουν πάρα πολύ, σχεδόν σε κάθε φύση του γύρου του ενδιασμού εδώ, δευτερεύουν για το Στεψιανό, ο οποίος είναι άστοχος. Θα πάρει ο Κυρσανίδης, DK. Φάουλ χαμηλά από τον Μαγκιώτη στον Κυριακίδη. Ενώ θα πάρει ανάσες ο... Δεύτερο το ενδέχει. Χαλίλης, ξαναπεί ο Σαχαρία. Νικό! Ακόμα... 4 δεύτερα για την επίθεση των Team DK, εδώ πέρα είναι πολύ ωραία συνεργασία. Στεψιανός και Κιρσανίδης, έκοψε κάθετα ο Στεψιανός και τρύπωσε την μπάσα ο Κίρσα. Στεψιανός θα έχει δυνατότητα να εκτελέσει δύο βολές, δεν είχαν άλλο τρόπο οι Tigers για να τον ανακόψουν. Τα 10. Πολύ δυνατή η DK. Οι Tigers με μικρότερο ρόστερ, αλλά εδώ θέλουν να μειώσουν. Νέο Ζαχαρίας είναι άστοχο. 7-52 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Μαζί γιορτάζει ο Δημητριάδης, ομάδα με πολλούς ικανούς σκόρερς. Okay. Ωραία συνεργασία εδώ πέρα, ο Πέτσης θέλει να διατηρήσει την κατοχή. Μιλωθεί το χρόνο. Τα 4 μέτρα ο Στεφανίδης είδε και το χρόνο με ένα γλυκό σουτάκι. Έκανε το σκορ 32-10. Και οι οποίοι έχουν ξεκαθαρίσει από πολύ νωρίς ένα μεγάλο προβάδισμα. Ο Βαρδόπουλος θα πάρει το rebound της Αλκατράς, το οποίο ήταν μια κακή επιλογή του. Οργανωμένη επίθεση Team DK. Ουσιανός άστοχος. Ο Βαρδόπουλος πιέζεται από τον Δημητριάδη. 6-50 για το ημίχρονο. Μπαλά χτυπάει το πόδι του Κίρσα. Πέτσας θα παράσει καλά και θα σκοράρει. Θα μαγιώτης. Πολύ ψηλά ο Βαρδόπουλος, ο οποίος θέλει να βρει ένα σούτ, είναι άστοχος, θα πάρει ο Ζαχαρία. 6-20 για το ημίχρονο, πήγε να βρει το σπίτι στον Παπαζάνη, αλλά δεν μπόρεσε. Συνδυασμό ξανά η Team DK, γιατί ασφοράζουν ένα ακόμα καλάθι, 36-10. Έχει ξεφύγει η διαφορά. Μπασκετάκι, ένας ακόμα αγώνας, μαθή τώρα για το κύπελο. Πολύ δράση, είναι συντονισμένοι οι συμμεταδόσεις στα social media, συνεντεύξεις, τα άρθρα. Όλη την ευρύτερη ανακάλυψη όλων των προβλημάτων. Εδώ ωραία κίνηση από τον Λαβαζάνη και Καλάθη. Κινήθηκε ευέλικτα και σκόραρε. Πιανός τριών πόντων σκέφτηκε. Κανείς βλέπει ωραία τον κυρία Κίνηση, ο οποίος θα μπορέσει όμως να κρατήσει την μπάλα και έχουμε time out για τους Tigers. Time out. Μπάλα για τους Tigers, οι οποίοι πήραν και σχετικές ανάσες.
36-12. Είναι 24 η Team Decay. 5,5 λεπτά. Αθλητική Σανίδη. Για να κάνει ένα λεγούπ με τον παίκτη με το νούμερο 92, αν δεν κάνω λάθος. 92-94. Νούμερο 8 είναι παιδιά. Εφέογλου. Τα 6-12, Λαζαρίδη σούτ 4, σούν 2 πόντων από 4 μέτρα περίπου. Να νεώνουν Tigers. Καζάνης, Λαζαρίδη σούτ 3 πόντων. Πέτσα θέλει να αφήσει τον εμβιασμό, θα δει τον Decay. Θα είναι άστοχος. Λαζαρίδη θέλει να τρέξει. Τέσσερα και 30 για τη λήξη του ημιχρόνου, ωραίο. Καλάθια από το Χαλίλη. Ο οποίος με ένα ανορθόδοξο τρόπο, αλλά αποτελεσματικό, σκόραρε. 4 και 16, 36-14 το σκορ. Βγήκε και ο τετραμπάιτ Τάσος Δημητριάδη. Θα το βάλω τριποντάκι, θα το βάλω. Στο Μωτήρι και για αυτόν αυτά τα τριποντά μαζί με τον Σουτσιανό. Κεράδες. Πάμε να δούμε την έκφραση. Να τους δώσει χώρο, θα τους σκοτώσουμε. Καλή παίκτες έτοιμοι. Στο συν 25 η Team Decay. Λαζαρίδης, ο οποίος παίρνει πολλές προσπάθειες. Μάχη για το rebound. Μία και 34 για τη λήξη του πρώτου μικρόνου. Λαζαρίδης είναι επαναφορά, 14 λεπτά. Κόψε ωραία ο Χαλίλης, κόψε όμως. Τάσος είναι ο τρίποντα, άστοχος όμως. Την φορά. Τον χρόνο όλη στην ομάδα της Team Decay. Μην πω εκεί. Σε φύγει και το σκορ. 25 πόντους. Λαμπαζάνης θα πάρει το φάουλ. Από το νούμερο 29, τον Δημήτρη Στεφανίδη. 2 βολές για τον παίχτη των Tigers που θέλουν να μειώσουν. Αλλά και ο Βαρδόπουλος. Είναι συγκεκριμένο rotation για να μπορέσουν να αντέξουν. Οι Tigers έχουν μικρότερη γκάμα επιλογών σε αντίθεση με τους Tigers, με τους Team Decay, οι οποίοι είναι αρκετά γεμάτο το ρόστερ τους. Πέτας με την μπάλα, θα πάρει το δίποντο, θα είναι άσχος. Παμακιώτης θα πάρει το rebound και προς το λαμβάνει το βάση. Παμακιώτης θα πάρει το τρίποντο, άσχος. Στεφανίδη θα πάρει το rebound, θα δώσει τον Κυρσανίδη. Ακόμα 2,5 λεπτά για το πρώτο ημίχρονο. Κυρσανίδη φτάνει κάποια επιλογή, δίνει στον Εφέογλου, ο οποίος έχει χρόνο. Ξανά Κυρσανίδη, περνάει την μπάλα ωραία στον Στεφανίδη, ο οποίος θα κινηθεί ωραία. Σκοράει για πάρει και το φάουλ. 1-2 το φάουλ. Ωραίο μπάσκετ από τους Team Decay, οι οποίοι έχουν μπει πολύ δυνατά από το πρώτο λεπτό και έχουν πάρει μια διαφορά ασφαλείας. Αλλά και τους Tigers θεωρεί ότι της οργάνωσης θεωρεί ότι μπήκε μέσα κάποιος παίκτης, οπότε θεωρείται ως μη γενόμενη εκτέλεση. Ah.
ψηλά ο Ζαχαρίας θα πάρει το rebound και θα στοχίσει. Τα φάουλ είναι κάτι. Θα ο Δημητριάδης θέλει να τρέξει. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ. Και πάρει θέση. Νούμερο 91 από τους Tigers. Και θεώθηκε με επιθετικό φάουλ. 2-3 τα φάουλ. Ακόμα 1.45 για τις λήξεις της αναμέτρησης το πρώτο μήχρονο πάντα. Ζαχαρίας θα κοπεί αρχικά, συνέχεια όμως θα επιμείνει. Και με ένα τρίποντο με πίεση χρόνου που σκοράρει. 41-18. Ζανίδης κοπεί το ωραία. Θα δώσει την μπάλα στο Κυριακίδη, ο οποίος θα πάρει το τρίποντο, το ζήγησε, αλλά ήταν κοντό. Θα δέψει την μπάλα ο Βαρδόπουλος. Ζαχαρίας και αυτός δεν θα βιαστεί. Λαζαρίδης κάνει ένα διάδρομο. Το ξύλεϊ απ, ωραίο καλάθι. Ανάποδη πλευρά, ανάποδη χέρι. 41-20, σχεδόν τα μπισκό, τελευταίο λεπτό του μικρονού. Θα δώσει Δημητριάδη, θα δώσει. Ριμπάουντ από Χαλίλη. Βαρδόπουλος στον Ζαχαρία, ο οποίος θα πάρει τα βήματα, θα τελειώσει τη φάση με ένα λίγο πιο δυνατό τρόπο από ό,τι θα μπορούσε να ευστοχίσει. Πέτσες θα ευστοχίσει, να κερδίσει το χειροκρότημα των παιχτών του, συμπαιχτών του. 43-20, ακόμα 30 δεύτερα για το ημίχρονο. Sonic. Η Team DK υποδέχεται τους Tigers σε ένα μάτς για το κύπελο. Θα δαρύσει ένα προστάρι στον αντιπαλό του, το πάει μέχρι μέσα, δεν θα είναι καλό το τελείωμα. Μία επίθεση για τους Team DK, 2-3 τα φάουλ. Θα βγει από τα 3 46-20, λήξη ημιχρόνου. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκίνημα τρίτης περίοδου. Λέγαμε νωρίτερα με έναν από τους πολλούς coach της αναμέτρησης και των αναμετρήσεων γενικά. Γιατί πολλά παιδιά παίζουν στο μπάσκετ, αλλά είναι και coach. Ότι Δημήτρης Κυζανίδης παίρνει λίγο και σε Βασίλη το Λιόπουλο στο Συγκοψιά. Εντάξει. Εδώ τώρα η Team DK θα πούμε σε ενδιασμό. Τα Δημητριάδης βλέπει ωραία ακροβολισμένο τον Φέογλου, ο οποίος αστοχεί. Η Team DK, οι οποίοι έχουν προηγηθεί με 46-20 και δεν γεννάται θέμα σαφώς νίκης, αλλά οι Tigers έχουν αποδείξει ότι δεν τα παρατούν και εδώ με το Λαζαρίδη θα γίνει το σκορ 46-23. Το ημίχρονο έκλεισε με ένα buzzer beater του Τάσου Δημητριάδη. Εδώ στα νίτσα θα αστοχίσει σε 3 πόντων. Μαζαρίδης, ο οποίος θέλει να τρέξει. Βαρδόπουλος πολύ ψηλά. Μαζαρίδης προστατεύει την μπάλα, τελειώνει ο χρόνος. Από του. Θα πάρει ο Στανίτσας και θέλει να τρέξει το 30 ο Κυριακίδης. Βλέπει ωραία τον Τάσο Δημητριάδη. Δεν ζητάει φάουλ, αλλά δεν δίνει κάτι. Η διάδα των διευθυντών. Φαρμακιώτης. Παρδόπουλος από τα 5 μέτρα. Ο Λαζαρίδης παίρνει το φάουλ από τον Φέογλου. Κατά 6-23 έχει παίζει ο αριθμός αρκετά λάθη για τις δύο ομάδες. Εδώ υπάρχει η μπάλα για το Λαφαζάνι, Tigers.
είναι στην επίθεση. Ζαχαρία θέλει να αποστάρει τον αντίπαλό του, κλείνεται, τελειώνει ο χρόνο. Υπάρχει πόδι από τον νεαρό Εφαίολου. Χωρίς να το σκεφτεί ο Ζαχαρίας θα πάρει το τρίποντο ψηλά ο Σανίτας. Θα τρέξουν την DK, οι οποίοι γενικά πολύ γρήγορα ομάδα και πολύ γρήγορα ομάδα και θα αφήσουν βιασμό στα στην τριάδες. Δύο ισορροπημένες πετάδες στην DK, σίγουρα μεγαλύτερο rotation. Τους Τάγκες, οι οποίοι εδώ είναι στην επίθεση. Δύσκολη προσπάθεια από Λαπαζάνη, ο οποίος δεν θα ευστοχηθεί. Κάστος Δημητριάδης, αν λάβω την πάσα. Είναι επανέλευση στην DK. Ωραία συνεργασία εδώ πέρα, Βαρδόπουλου και Λαγιαρίδη, αλλά μάλλον δεν θα βρει στόχο. Το επιθυμητό καλάθι. Δημητριάδη στάζει στον εμφυβιασμό άνθρωπος. Ψηλά ο Στεφανίδης και νέο καλάθι, 50-23. Ωραία κίνηση εδώ πέρα του Ζαχαρία, τον Βαρδόπουλο, ο οποίος θα στοχίσει. Δημιούργησε με την προσποίησή του, είδε το συμπέκτη και κολλήνει 50-25. Σταθερά από τα ITMK, οι οποίοι έχουν κατεβάσει και μια ταχύτητα και έχουν πει πολύ δυνατά. Δημητριάδης για να βγάλει μια μαγική πάση στο καλύτερο, είναι ξανά τον Εφαίολου, ο οποίος θα σκοράρει. Ο Δημητριάδης είναι πολύ ωραία το συμπέκτη του. 5-52 για τη λήξη της της περιόδου, ένα μάτσο το οποίο έχει κρυφτεί από νωρίς. Βαρδόπουλος είναι άστοχος. Time out. Τάκης για να πάρει για ανάσεις και θα υπάρχουν αλλαγές για τους κινδικοί. Λοιπόν, ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο, 55-25, στο συν 30. DK, οι οποίοι παίζουν με τον Σταν, τον Δημητριάδη, τον Τσεψιανό, τον Κυριακίδη και τον Πέτσα, τον Καραπέτσα, όπως είναι, παρατσούκλι του. Ωραία παρατσούκλια έχουν γενικά οι Team DK. Τάγκης από την άλλη με την πρώτη ρωτήση, θα πρέπει να διαστούν εδώ. Είναι η μπάλα στα χέρια τους. Και βέβαια υπάρχει και κούραση στο Τσιάνο σου τριών πόντων από τα δικά του κυκλήματά τα αρχιετικά. Έχει με πάρει με μεγάλη ικανότητα στο σκοράρισμα. 58-25, στο συν 33 είχα μειώσει στους 23 η Τάγκη της, αλλά ξαναμακραίνει η διαφορά. Βαζαρίδης ψάχνει ένα διάδρομο, κλείνεται, βλέπει τον Χαλίλου, ο οποίος με τη βοήθεια της Τίγκης θα ευτοχίσει από την κορυφή της βολής. 58-27. Ωραίο κόψιμο και καλάθι από το Σπιανό, ο οποίος έχει ένα χτύπημα από το Φαμακιώτη. Σίγουρα δεν το ήθελα. Τρίτο. Και πάλι. Μερικές φορές είναι λίγο άτυχη κάποια περιστατικά. Πέντε μπορεί να κάνει. Έξι φάλλο. Φαρμακιώτης, τον φαρμάκωσες. Λοιπόν, κάνουμε και λίγο χαβαλά με τα παιδιά. Οι περισσότεροι, όλοι μέλη μιας παρέας που λέγεται μπασκετάκι. Για τους τριών πόντων θα στοχίσει. Θέλει να τρέξει ο Κυριακής, βλέπει διαγώνια τον Τσεσιανό, ο οποίος ίσα ίσα να διατηρήσει την μπάλα εντός του παρκέ. Ο Παζάνης θέλει να απειλήσει, διάρκει 40.
Λιάδη σου την οχτώ τον άστοχο. Ανανεώνουν όμως οι τάγκελ. Λαζαρίδης που κατέβει ωραία την μπάλα. Άστοχο το σουτ. Φτάν θα πάρει το rebound και θα τρέξει. Την δικαίη οι οποίοι στο πολύ να κάνουν δύο πάσες. Τετιανός θα πατήσει. Με νέο τρίποντο. 61-27. Runner guard. Το παιχνίδι των Team DK. Τα μακιώτη σου τρίων πόρτων, έφαχος. Ακόμα 34 πόντι διαφορά, 3 λεπτά. Σαφώς μεγάλη διαφορά, Σουσιανός νέο τρίποντο. Άστοχα τη φορά, θα πάρει ο Χαλίλης, δίνει το Λαζαρίδη. Γενικά οι τάγκες δεν διάγονται. Ωραία πάσα εδώ του Λαζαρίδη στον Ηλιάδη, αλλά καλά. Πέτας θα προσπαθήσει να κατέβει την μπάλα, θα τη σώσει ο Κουσιανός. Ήταν ωραία συνεργασία. Κλέψουν όμως οι τάγκες. Πολύ γρήγορο το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Εδώ πέρα θα ανανεώσει ο Λαζαρίδης και θα στοχίσει. Ο οποίος δεν τα παρατάει. JPK. Θα δούμε εδώ υπάρχει φάουλ από τον Λιάδη. Κανίδης, αλλαγή 2 και 14. Νέες φανέλες, Team DK. Αλλαγές ζητάει η γραμματεία να γίνουν έγκαιρα. Μάντου μάν πάντως στις δύο ομάδες, Δημήτρης Γιαννίδης και τον πρώτο. Κοντό. Θα σίγουρο το Στεφάνι. 2 και 5 για τη λήξη της περίοδου. Ζαχαρίας θέλει να αποστάρει τον αντιπαλό του. Λαζαρίς θα δώσει στον Ηλιάδη. Τελειώνει ο χρόνος, 9 δεύτερα. Άστοχοι οι Tigers, ενώ θα επιστρέψει και ο Στεφανίδης. Τριών πόντων από τον Θεφιανό, άστοχος. Ο Ζαχαρίας θα πάρει το rebound, θα προστατεύσει την μπάλα. Ζαχαρίδης. Ψάχνει κάποια επιλογή στο τριών πόντων. Ανανεώνουν οι Tigers. Θα κλέψει ο Στανίτσας. Θα προλάβει ο Κιστιανός, θα προλάβει, βλέπει ωραία διαγωνία του Κιστιανίτη. Στο Στανίτσα, γρήγορο μπάσκετ. Για να δοθεί το καλύτερο σου, Κιστιανού θα πάρει το rebound και υπάρχει νέο rebound. Δεν ξέρω ότι υπάρχει ξεκάθαρο φάουλ. Δύο βολές για τον είναι εύκολο στην πρώτη. Και λες και τη δεύτερη 66-32 στις 34 σε πόδι για τους DK, οι οποίοι θα πως είναι πιο πλήρης, πιο καλοί, παίζουν πιο γρήγορο μπάσκετ, εκμεταλλεύονται την άδεια ευκαιρία. Άστοχη Team DK, θα πάρει το rebound ο Λαφαζάνης. Είναι τα δεύτερα. Την ανοίξη την περίοδο εδώ, ωραία κόψιμο εδώ πέρα από τον Αλίλη. Αλλά δεν θα εστοχίσει. Κιανός με το νούμερο 77. Έτσι θα στους δύο πόντων, άστοχος. Λαζαρίδης ακόμα 37 δεύτερα. Θέλουν να μειώσουν οι Tigers. Θα τα καταφέρουν, θα είναι τη σπέντο ριμπάου. Μέχρι να γυριασμό, Team DK. Και αν όταν πιστεύω την μπάλα, 21 δεύτερα. Μετά σπιέζει, δεν θα πάνε σε μεγάλη επίθεση οι Tigers. 6 δεύτερα. 68-32, κακό σου, θα πάρει ο Λαφαζάνης, θα είναι άσχημο. Δεκάλεπτο. Πήγε να βάλει ένα μεγάλο στο πέτρο, αλλά δεν θα μετρήσει τους άλλους. 68-32, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, τελευταία περίοδος. Απάντα έχουν κρυφθεί. Team DK προηγούνται με 36.
Περιμένουμε να δούμε πώς θα κλείξει αυτό το παιχνίδι για το κύπελο. Ζαχαρίας με την μπάλα. Εντάξει, οι Tigers έχουν και μικρότερο rotation. Ηλιάδης στον Χαλίλη. Παπαζάνης, τελειώνει ο χρόνος. Πρέπει να εκτελέσει κάποιος. Ζαχαρίας σε ένα δύσκολο σουτ, άστοχο. Καλή άμε εδώ στην Τιμνική. Κεζανίδης βλέπει τον Σουσιανό. Στην ομπούτα με τον Δημητριάδη, θα πάρει το πρώτο πέτρα και ένα σκοράρι. Υπάρχει ένα ανεχάσιο στον Δημητριάδη, υπάρχει και πρόδρομος. Δημητριάδης. Ακόμα 9 λεπτά και 20 δευτέρα για την λήξη τέταρτης περίοδου. Οι ομάδες οι οποίες κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Βαρδόπουλος κλείνεται. Δίνει στο Χαλίλη. Πώς θέλεις ένα σκορά. Δεν τα κατάφερε στον βιασμό. Κισανίδης και Σεψιανός θα συνεργαστούν ιδανικά και θα σκοράρουν. Φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα στον βιασμό οι Team Decay. Δεν μπορείς εύκολα αυτό να το ανακόψεις. Θέλεις γρήγορες επιστροφές για τους αμυνόμενους και σίγουρα οι Tigers δεν έχουν κάνει αυτό που πρέπει. Θα κλέψει ο Κισανίδης και ασκοράρει. Αναγνωρίζω βέβαια ότι υπάρχει και κούραση με μόλις τα 8 άτομα. Όπως πια η Δημοκέη, αλλά ο καθένας κάνει τι μπορεί. Βαρδόπουλος θα στοχίσει, θα πάρει ο φαρμακιώτης. 8 και 27. Άστοχοι Tigers. Φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα στον ενδιασμό οι Team Decay στο τρίτο πόντο από τον Σερτιανό. Άστοχοι. 8 και 20. Γενικά οι Tigers πηγαίνουν σε μεγάλες επιθέσεις. Ένα ακόμα 12 δεύτερα, πήγαμε το τελευταίο 8 λεπτό, φαρμακιώτη. Λάθος. Τάγκερ. Να φύγουν στον ενδιασμό οι Team Decay, οι οποίοι παίζουν πάρα πολύ γρήγορο μπάσκετ και δικαιώνονται 76-32 στο συν 44, ξέρει η διαφορά για τις δύο ομάδες, οι οποίες έχουν ρίξει σίγουρα το αριθμό στην τέταρτη περίοδο, αν και οι Team Decay με τις νέες φανέλες θέλουν να κάνουν μια φαντική παρουσία. Με δύο πάσεις, τρεις το πολύ για τον ενδιασμό, με σκοπό να σκοράω κατευθείαν και Σανίδης. Εδώ ίσως υπήρχε φάουλ, δεν έδωσα κάτι διαιτητές στον Λεφέογλου. Στα και 15, ο Βαζάνης θέλει να δώσει το Μακιώτη, ο οποίος επιχειρήσει τρίποντο, θα είναι άστοχο. Πρόδρομος Δημητριάδης, την πρώτη πάσα, πολύ ωραία συνεργασία και Σανίδη και Ρεξιανού. Ένα ακόμα καλάπι, 6-59. 8-32. Ωραία κίνηση από τον Βαρδόπουλο. Να φύγει πέκαμε. Διάδεισε να φύγει συνδυασμό. Αφιακηρίζει πάλι τον 43. Με τον Κισανίδη, ο οποίος κάνει ένα ψηλοκρεμιστό σου. Συγκρινό πόντα από τον Εφέογλου. Άτοχος. Αλλαγή για τους Tigers. Μέσα ο Τραμπάι και ο Τζιμι Πλάς, όπως είναι τα παρακούδια τους. Κατά κόσμο Τάσο Δημητριάδης και Γιάννης Κυριακίδης. Έξι λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα, 58-32. Ζαχαρίας από τα 10 μέτρα, θα το βάλει. Ως να το σκεφτεί. Ωραίο highlight. Τάσο Δημητριάδης Βουσιανό, απαντάει. Τα 1.35, 5.52 για τη λήξη της αναμέτρησης.
Μαρίας ξανά θέλει να απειλήσει, κλείνεται. Βλέπει ωραία το κόψιμο του Λαζαρίδη από το Βαρδόπουλο. Ένα κάτι σαν φλό, περνά άστοχος. Rebound για τους Team Decay. Πέντε και 35. Πόρτα. Λοιπόν, ο αγώνας έχει πάρει ένα γρήγορο ρυθμό, μιας και τα πάντα έχουν κρυθεί. Βαρδόπουλος, να βρει κάποιος παίκτης Παναγιώτης. Αντίπαλο, πιο ψηλό, αλλά κάνει ένα κάτι σαν σουτ, είναι άστοχος. Πέντε λεπτά ακριβώς για το τέλος του αγώνα. Ωραίος αγώνας, ωραίο μάτς. Δυνατή αναμέτρηση. Γρήγορα γενικά μπάσκετ για τους Team Decay. Τα κέρδη πήγαν σε πιο μεγάλες επιθέσεις. Όσο άντεξαν με το υλικό που είχαν, χάνουν με 46. 81-35, 4-43. Ξανά ο Ζαχαρίας στο πολύ μακριά αυτή τη φορά. Το σουτ δεν είναι καλό. Ο Σκόρκαλος και Θεία από αυτή τη φορά θα πάρει ο Λαζαρίδης. Θέλει να τρέξει την ομάδα του, 4,5 λεπτά, ωραία διαγώνια πάσα. Αλλά αυτό είναι η Ζαχαρία, θα έκαψε κάθετα. Γύρισα στον Δημητριάδη, ο οποίος προστατεύει πάρα πολύ ωραία την μπάλα και με δεύτερο rebound ο Θεσιανός θα σκοράρει. Φτάζει ο Δημητριάδη, υπάρχει ο πρόδρομος Δημητριάδης. 4 λεπτά. Βαρδόπουλος, βλέπει ωραία το Παναγιώτη. Θα στοχίσει. Ανάσαν ενδιασμό η Team Decay. Team Decay με τον Κιρσανή που θα είναι στη μέσα, θα πάρει στο Ψιανό. Το Αζαρίς που θα δει να κατεβάζει, πιέζεται. Πάνω κάτω η μπάλα. Υπάρχει κούραση. Team Decay με τον Κιρσανή θα σπαράξει. 3 και 37, time out για τις δύο ομάδες. Λοιπόν, τελευταία 3 λεπτά. Η Team Decay προηγούνται με 50. Ξεκάθαρη νίκη τους από πολύ νωρίς, με τη νέα πανέλα. Μας μίλησε νωρίτερα ο Δημήτρης Κιτσανίδης για αυτήν. Οι τάγκες οι οποίοι παλεύουν όσο μπορούν. Πολύ γρήγορες οι θέσεις των Team Decay, οι οποίοι εδώ θα σκοράρουν τον Κιτσανίδη. 87-35. Τεχνίδι με μονόπλευρο ενδιαφέρον. Αλλά δεν είναι μόνο νίκη. Μάζεσαι να είναι το καλύτερο που μπορούν. Τάσο Δημητριάδη, σου τρίμα πόντων. Άστοχο, τριπάτο του Θεσιανό. Που θα πάρει το φάουλ. Για άλλο τρόπο αντίπαλο του για να τον ανακόψει. 2-52 για την λήξη της αναμέτρησης. Ο 88-35 σε δυστυχόρετα ύψη διαφορά πλέον. Κάνουμε και στις δύο. Χαρακτηριστικό είναι ότι έχει δοθεί μόνο ένα φάουλ στην περίοδο. Ο Βαρδόπουλος. Ζαχαρίας βλέπει τον Λαφαζάνη ο οποίος κόβει, πάει να αρχίσει, δεν θα καταφέρει, επιμένει ότι είναι φάουλ. Ωκιανός, Δημητριάδης, πολύ ωραία επαφή και... Δευτερόλεπτο.
Νάγκετς, οι οποίοι θέλουν να μειώσουν την διαφορά, η οποία αυξάνεται. Πάει στους 57 πόντους. Βαρβόπουλος, Αλυρίς. Δώσε ωραία ο Λαφαζάνης, πάει μέχρι μέσα, είναι άσχος. Στάσου Δημητριάδης, Σάνης Λουκυσάνης, τριών πόντων. Ένα και 55 για την αρχή της τέταρτης περιόδου. Sonic Arena. Παρακολουθούμε με την μπάλα, τελειώνει ο χρόνος. Ένα και 40 θα στοχίσει. Καλά ύστερα από ώρα για τους Tigers, 95-37. Άσο και εδώ η Team DK, ακόμα 1,5 λεπτό. Εντάξει, είπαμε Team DK, Team DK, αλλά δεν είναι. Άσε και Champions League σε λίγο, πολλά πράγματα και μάλλον. 1-23. 3-1. Βαρδόπουλος, θα κάνει ένα δύσκολο. Και 11 και Σανίδη. Στο τριών πόντων. Για την DK. Μα 55 δεύτερα. Λάθος από τον Φίλιο Ντάγκερ και πάει και ο Σανίδης μέχρι μέσα. Είναι άσχος. Παρία εδώ και δεύτερα, 95-37. Πολύ εύκολη νίκη για τους Team DK. Στο δεύτερα. Στη δεύτερα Λαφαζάνης, άστοχος. Θα πάρει το rebound, θα στοχίσει με ένα φλότερ, αν το πει κανείς. 15 δεύτερα, δεν νομίζω να γίνει επίθεση. 95-39, νίκη για τους Team DK που έρχονταν και ωραίο πάρτι με τις νέες φανέλες. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλό βράδυ. 90.